Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Τσικαλάγε, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Νατζούλη. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, καλά. Έχετε καμιά πληροφορία αυτή την ώρα μέσα από το Υπουργικό Συμβούλιο τι συζητιέται για την Καστοριά και τη δίκαια μετάβαση? Στην ημερήσια διάταξη του Υπουργικού Συμβουλίου είναι και η εισήγηση του αρμόδιου Προέδρου της Κυβερνητικής Επιτροπής για τη δίκαιη μετάβαση και Υπουργού Περιβάλλοντος, του Κωστή του Χατζηδάκη. Μάλιστα. Ένας από τους λόγους που κατέβηκα στην Αθήνα την Πέμπτη ήταν επειδή ήξερα την Παρασκευή το πρωί ότι είχε νομοσχέδιο στη Βουλή του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα πολεοδομικά και αρχιτεκτονικά σχέδια και ήξερα ότι θα είναι εκεί ο Υπουργός. Γι' αυτό και επεδίωξα μια καταδρομική, κατά κάποιο τρόπο, όπως τη λέμε, συνάντηση μαζί του, που για κάποια λεπτά μίλησα και του ζήτησα ξανά επίμονα, με επιχειρήματα, να κάνει ό,τι πολύ μπορεί ωραία. Να εξισορροπήσει την κατάσταση. Τι λέει λοιπόν στην καταδρομική αυτή επιχείρηση? Μισό λεπτό, εκεί δηλαδή δεν σας είπε τίποτα? Ήταν ενηγματικός, ούτε αρνητικός, ούτε θετικός. Κατάλαβα. Κατάλαβα. Βεβαίως και επικαλέστηκα, είναι σίγουρο ότι του υπενθύμησα ότι μίλησα με τον ένα τον Κωστή του Μουσουρούλη, μιλάω τώρα με τον πιο πάνω Κωστή του Χατζηδάκη και οπωσδήποτε θέλουμε η τελική απόφαση να είναι τέτοια που να ικανοποιεί την Καστοριά και τα Γρεβενά. Εσείς ότι δεν περιμένε... είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτό το σχέδιο όπως εμφανιζόταν στην αρχή. Έπρεπε λοιπόν και το Περιφερειακό Συμβούλιο να πει ότι δεν γίνεται αποδεκτό το σχέδιο αυτό. Γιατί το Περιφερειακό Συμβούλιο ουσιαστικά το αποδέχεται με τη συμπλήρωση των 15 προτάσεων, από ό,τι καταλάβαμε τουλάχιστον. Κοιτάξτε να δείτε, είπαμε από την αρχή ότι, και το ξαναλέω για να γίνει κατανοητό, αν τα όποια μέτρα έπαιρνε η κυβέρνηση αφορούσαν τα 173.000 στρέμματα, αυτή την μεγάλη λωρίδα γης που ξεκινάει από τον Άγιο Δημήτριο, Καρδιά και ανεβαίνει το Λεμαίδα, Αμίντιο, Μελίτη, αν αφορούσε και όχι 20% παραπάνω στην επένδυση και 100% παραπάνω ήταν, θα ήταν αποδεκτό. Όταν όμως ανακοινώνεται ένα σχέδιο που αφορά ολόκληρο τον τεράστιο νομό Κοζάνης και ολόκληρο τον νομό Φλόρινας, αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, γιατί θα μας χειροτερεύσει από εκεί που είμαστε τώρα. Αυτό το είπαμε με πάρα πολλά επιχειρήματα και το ποιος έχει λόγο να το πει και να το αναλύσει, ο καθένας από τη θέση που βρίσκεται. Το είπαμε οι βουλευτές της Καστοριάς και των Γρεβενών, το είπαν οι δήμαρχοι, το είπε το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ο καθένας από τη μεριά του έκανε ό,τι το αναλογούσε προσωπικά. Και στον κύριο Μουσουρούλη βρέθηκα δύο φορές στο γραφείο του. Αρκετές φορές μιλήσαμε τηλεφωνικά. Το ίδιο έκανα και στον κύριο Χατζηδάκη. Του είχα στείλει προσωπική επιστολή ενημερωτική. Είχα μιλήσει μαζί του και η τελική κουβέντα ήταν, όπως σας λέω, την Παρασκευή το πρωί. Είπατε ότι ο καθένας έκανε ό,τι μπορούσε. Η κυρία Τελιγιορίδη, συνάδελφό σας, έβγαλε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας όλα τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΣΔΑΜ. Της Επιτροπής του ΣΔΑΜ. Εκεί, από ό,τι φαίνεται στα πρακτικά, δεν υπάρχει αναφορά για Καστοριά. Γρεβενά από τον κύριο Κασαπίδη και εκεί υπάρχει όλη η ένσταση. Να πω σε αυτή τη διελκυστίδα εξηγήθηκε νομίζω και ο κύριος Κασαπίδης και το Περιφερειακό Συμβούλιο και στην πρωταρχική εισήγηση και στην τελική σαφώς και μιλάει για ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Είναι ξεκάθαρο, αυτό φαίνεται και στο κείμενο. Από εκεί πέρα τώρα... Όχι, στο κείμενο το σημερινό φαίνεται. Στις συνεδριάσεις διαχρονικά, εκεί είναι η ένσταση και η καταγγελία της κυρίας Εξάλλου οι καταγγελίες της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ και της εκπροσώπου στην Καστοριά έχουν φανεί αναξιόπιστες σε μια σειρά πραγμάτων, όπως έχουμε πει για το επίδομα θέρμανσης, όπως έχουμε πει για τα θέματα υγείας και για τους ανασφάλιστους. Ελπίζω να επιβεβαιωθεί και στο ζήτημα αυτό ζήτησα από την κυβέρνηση, να έχουμε 3-3. Μέχρι τώρα είμαστε 2-0. Την πρόσφατη αναξιοπιστία της αντιπολίτευσης. Τα πρακτικά τα διαβάσατε λίγο? Τα είδατε καθόλου? Δεν έχει σημασία τόσο. Από την άλλη μεριά, το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι ένα όργανο. Δεν έχω κανένα λόγο εγώ να τοποθετηθώ πάνω στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Άρα δεν γνωρίζω το θέμα.
Άρα λέτε δεν γνωρίζει το θέμα. Αυτή όχι είναι δεν γνωρίζει το θέμα. Είμαι ο βουλευτής της Καστοριάς. Το σχέδιο όπως βγήκε προς τα έξω δεν μας ικανοποιούσε. Το είπα φωναχτά σε δύο συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, σε άπειρες παρεμβάσεις μου στα κυβερνητικά στελέχη, στον κύριο Μουσουρούλη, στον κύριο Χατζηδάκη και σε άλλους, και που δεν χρειάζεται να τους αναφέρω. Κάνω ό,τι μπορώ περισσότερο για να έχουμε απέναντι στην τελείως αναξιόπιστη και μικροπρεπή και μικροπαθή αξιωματική αντιπολίτευση να έχουμε 3-3. Μέχρι τώρα έχουμε 2-2 με το θέμα της θέρμανσης και με το θέμα της υγείας και τους ανασφάλιστους. Παρακάλεσα και ζήτησα επιτακτικά από την κυβέρνηση να μας δώσει την ευκαιρία να μην έχει επιχειρήματα η αντιπολίτευση και πάνω σε αυτό. Θα περιμένουμε τις τελικές αποφάσεις. Λοιπόν, επιμένετε λοιπόν ότι το σχέδιο αυτό είναι άδικο και πρέπει η κυβέρνηση να συμπεριλάβει τις 15 προτάσεις τις οποίες ψήφισε. Δεν ξέρω αν θα συμπεριλάβει τις 15 ή τις 13. Το ζήτημα είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορεί να αισθάνομαι εγώ που είμαι από την Καστοριά και από το Βογγαζικό να αισθάνομαι ότι εάν πάω στην Πλατανιά θα έχω 20% παραπάνω βοήθεια. Αυτό αυτά δεν είναι αποδεκτό. Δεν τα ξέρετε μόνο ότι... εσείς. Τα ξέρουν, ναι. Φαίνεται και οι επενδυτές ήδη. Δεν ξέρω αν πληροφορηθήκατε. Ή για τους νέους αγρότες. Ούτε αυτό μπορεί να είναι αποδεκτά. Αυτά τονίστηκα. Το τώρα θέμα είναι των 15 επενδύσεων, 25 ή 5, δεν έχει καμιά σημασία. Το θέμα των επενδύσεων και των θέσεων εργασίας θα παίξει πολύ τα επόμενα χρόνια. Ίσως θα το έχετε δει ότι πολλές ήδη διεθνείς εταιρείες σκέφτονται να επενδύσουν ακριβώς σε Φλόρινα και Κοζάνη. Μάλιστα σήμερα σκάει και μια είδηση στο newmoney.gr όπου ο Ζάμπλωτος Σεΐχης Ταχμών Μπιν Ζαχίδ Ναχμάν σκέφτεται πολύ μεγάλη επένδυση στη μελίτη της Φλόρινας. Εντάξει, και ο Ζάμπλωτος αποβουλητής, ο κύριος Τσάκος, κάνει μεγάλη επένδυση στο γράμμα της Καστοριάς. Εντάξει, τώρα να μην μπούμε σε αυτά, ας πούμε, γιατί λίγο... Ξέρετε γιατί, το λέμε αυτό, γιατί όλοι θα στραφούν σε αυτές τις δύο περιοχές ακριβώς για αυτό που λέτε. Γιατί τα επίπεδα εκεί των επιδοτήσεων και των επιχορηγήσεων δεν θα έχουν καμία σχέση με τα επίπεδα της Καστοριάς και των Γρεβενών. Οπότε δεν υπάρχει, όπως το λέτε κι εσείς, κανένας λόγος να επενδύσετε στο Βογατσικό την ώρα που η Πλατανιά απέναντι είναι ένα βήμα. Ποτέ χρήματα που κυμαίνονται από 20.000 ευρώ μέχρι 350.000 ευρώ. 350.000 ευρώ. Πήρανε. Εμείς είχαμε μια πληροφορία για 300.000 ευρώ. 350.000 ευρώ. Πήρανε επιχειρήσεις. Γονοποιητικές επιχειρήσεις. Τέτοια ποσά γονοποιητικές. Αλλά μικρότερα ποσά σε διψήφια νούμερα πήραν αρκετές επιχειρήσεις. Η επιστρεπτέα 3 ξέρουμε πολύ καλά ότι αφορούσε ένα χρόνο να είναι χωρίς άτοκο και μετά τον πρώτο χρόνο με χαμηλό επιτόκιο για 5 χρόνια, δηλαδή αυτό κατά κάποιο τρόπο ήταν ένα πολύ ευνοϊκό δάνειο, αλλά η επιστρεπτέα 4 έχει ποσά που είναι της τάξης των 60, 80, 120 χιλιάδων ανάλογα με τους τζίρους της προηγούμενης χρονιάς, που τα μισά ποσά από αυτά χαρίζονται από την κυβέρνηση στους δικαιούχους και τα υπόλοιπα μισά θα δοθούν με χαμηλό επιτόκιο, θα επιστραφούν τα επόμενα 5 χρόνια. Νομίζω ότι είναι μια τεράστια ένεση ρευστότητος που θα το νιώσει και η αγορά της περιοχής μας μόλις ανοίξει. Αυτό δεν σημαίνει ότι λύνονται όλα τα προβλήματα. Έχουμε παράπονα από κάποιους από μονοπρόσωπες επιχειρήσεις που στην αρχή είδατε εκεί μετά που χρειαζόταν 10.000 ευρώ να είναι τα έξοδα της προηγούμενης χρονιάς, που κάποιοι που έπρεπε για να πάρουν την επιστρεπτεία έπρεπε να έχουν ένα τζίρο, μιλάμε για μικρές επιχειρήσεις, μικρά μαγαζιά, τον Αύγουστο, Σεπτέμβριο 300 ευρώ, δηλαδή κάποιοι τώρα όταν δεν εμφανίζεται πουθενά κάποιος, έχει μηδέν τζίρο, δηλαδή πώς να, και η πολιτεία δεν μπορεί να βοηθήσει κάποιον που δεν φαίνεται πουθενά. Σε λέει αυτός ή δεν υπάρχει ή δεν έχει καθόλου δουλειά, δεν υπάρχει ή φοροδιαφεύγει τελείως και δεν φαίνεται καθόλου. Γι' αυτό θέλω να πω ότι κατά κάποιο τρόπο υπάρχει μια ανταμοιβή της κανονικότητας αυτών που έχουν ταμιακές μηχανές που εμφανίζουν κάποια έξοδα και κάποιους τζίρους. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος τα τελευταία χρόνια να είναι στο μηδέν. Τότε αυτός θα πάει είτε στα 534 αν δούλευε, είτε στα 800, είτε στους μακροχρόνια ανέργους που όσοι είναι μετά την 1 Μαρτίου το 20 θα πάρουν τώρα τα 400 ευρώ ή οι έσχατοι αυτοί που βρίσκονται στη χειρότερη θέση από όλους είναι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Δηλαδή κανέναν η πολιτεία δεν θέλει να τον αφήσει χωρίς να τον
να τον φροντίσει, να τον περιθάλψει, και εννοείται τον περιθάλπτει και τον ανασφάλισε. Κανείς δεν πληρώνει, και ο ανασφάλιστος που δεν έχει πληρώσει τις φορές του, εννοείται αν του τύχει να έχει πρόβλημα υγείας, θα τύχει της ανθρώπινης αντιμετώπισης και περίθαλψης στην πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια περίθαλψη. Θέλω να πω δηλαδή ότι τώρα τελειώνει η επιστρεπτέα 4, ξεκινάει η επιστρεπτέα 5. Η κυβέρνηση που πιστεύει στην ελεύθερη οικονομία, πιστεύει ότι η μικρή, η μικρομεσαία είναι η ρεχοκαλιά της οικονομίας, στέκεται δίπλα τους και θα συνεχίσει να στέκεται όσο μπορεί, όπως διαβεβαιώνουν συνεχώς οι αρμόδιοι υπουργοί. Δεν τα δώσαμε όλα από το Μάρτιο-Απρίλιο, κάνουμε αυτό το κουμάντο που να μπορούμε να διαχειριστούμε την οικονομία, να είμαστε δίπλα στους πολίτες και στις επιχειρήσεις όσο καιρό θα υπάρχει η υγειονομική κρίση. Νομίζω αυτά είναι αρκετά. Πάμε λοιπόν να φύγουμε για από εδώ και πάμε σε ένα από τα θέματα. Κάθε εβδομάδα, κύριε Τσικαλάκη, έχουμε δύο προέδρους τοπικών κοινοτήτων. Κάθε εβδομάδα, και σήμερα θα έχουμε από αεροπηγή τον κύριο Πιτούλη. Θα μας πει περίπου τα ίδια πράγματα. Ενώ λοιπόν είχε γίνει προσπάθεια για τα ξύλα για να έρθουν έγκαιρα ή τουλάχιστον όσο πιο έγκαιρα στους κατοίκους που τα δικαιούνται και στα χωριά που τα δικαιούνται, εδώ το θέμα έχουμε φτάσει τώρα, κοντεύουμε να φτάσουμε τα μέσα Δεκεμβρίου και ακόμη τα ξύλα δεν τα έχουν δει. Επιρρύπτουν οι πρόεδροι αρκετές ευθύνες, από ό,τι κατάλαβα, υπάρχει μια κοινή, θα λέγαμε, στάση τους στο δασαρχείο. Τι συμβαίνει λοιπόν και δεν έχουμε ακόμη και σήμερα τα ξύλα στην θέση τους? Και βεβαίως έχουμε και γκρίνιες και παράπονα για το γεγονός, γιατί επειδή είπατε κάτι και για το επίδομα θέρμανση νωρίτερα, ακόμη δεν έχουν ανοίξει οι πλατφόρμες για να κάνει ο κόσμος λοιπόν, τις είναι δύο θέματα. Καταρχάς, να πούμε πρώτα το ευχάριστο. Το ευχάριστο είναι ότι πρώτη φορά στα χρονικά της Ελλάδος, της ελληνικής οικονομίας, θεσπίζεται επίδομα θέρμανσης, γιατί μέχρι τώρα το λέγαμε επίδομα θέρμανσης, αλλά ήταν επίδομα πετρελαίου. Δηλαδή, τις αμέσως αυτές τις μέρες θα ξεκινήσει και θα δείτε ότι θα υπάρχει βοήθεια στον πολύ κόσμο που καίει ξύλα στα χωριά, που θα φτάνει και τα 700 ευρώ στα ορεινά χωριά και δεν θα είναι κάτω από 500, που δεν δόθηκαν ποτέ αυτά τα χρήματα. Αυτό ουδής μπορεί να το αμφισβητήσει, θα το δει εμπράκτως. Ψηφίστηκε, βγαίνει η πλατφόρμα, ο νόμος του κράτους υπάρχει. Δηλαδή, όσοι είναι πάνω σε κοινότητες κάτω από 2.500 κατοίκους, που σημαίνει από το νομό Καστοριάς θα εξαιρεθούν πέραν της Καστοριάς και το Άργους, δεν ξέρω αν Μανιάκη και Μασοποταμία, όλοι οι άλλοι θα πάρουν και για τα ξύλα επιδότηση, είτε πέλετ, είτε υγραέριο, είτε πετρέλαιο. Και μάλιστα δεν θα είναι όπως πέρσι που ήταν υποχρεωτικά πού να βρουν να βάλουν τόσο πετρέλαιο πέρσι που ήταν μέχρι τα Χριστούγεννα, θα είναι μέχρι τέλος Απριλίου. Άρα λοιπόν εδώ είναι μια μεγάλη τομή που κάνει πρώτη φορά. Πότε βγαίνει η εφαρμογή? Μπορεί να βγαίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αυτές τις μέρες θα βγει 100%. Δηλαδή την πρώτη δόση, το πρώτο ποσό σίγουρα θα το πάρουν πριν τα Χριστούγεννα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα, το μεγάλο θέμα. 21 Σεπτεμβρίου ήσασταν στην εκπομπή μας. Πόσο Σεπτεμβρίου? 21 Σεπτεμβρίου ήσασταν στην εκπομπή μας και λέγατε γι' αυτό το θέμα. Κοιτάξτε, θέλω να σας πω ότι αυτό που άκουσα προχθές, άκουγα την πρόεδρο του τυχείου, την κυρία Πηγατσιώτη, τυχαία στη συχνότητά σας, που έλεγε τα πράγματα με το όνομά τους. Ναι. Το γνωστό ότι φέτος με δικές μας ενέργειες των βουλευτών της Δυτικής Μακεδονίας, της Νέας Δημοκρατίας, ναι, δόθηκαν 50% περισσότερα χρήματα. Φέτος πρώτη φορά τα χρήματα δόθηκαν από τον Ιούλιο. Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται τελικά, από λάθη ολέθρια, από ανικανότητα της αποκεντρωμένης διοίκησης και του δασαρχείου της Καστοριάς, δεν έγινε η εγκατάσταση των συνεταιρισμών έγκαιρα. Επανειλημμένα επικοινωνούσα με αυτούς που έπρεπε και στην Αθήνα, ασκήθηκαν κάποιες πιέσεις, παρόλα αυτά βρέθηκαν κάποια προσχήματα στην εφαρμογή των νόμων, στην ποιοι δουλεύουν στους συνεταιρισμούς, και έτσι, ενώ πιστεύω αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν πάρει τα πολύ περισσότερα χωριά, πήραν τα ξύλα που δικαιούνται, υπάρχουν σε κάποιες περιοχές, όπως είναι, μπορεί να είναι στη Μεταμόρφωση, μπορεί να είναι στην Αεροπηγή, που δεν πάρθηκαν ακόμη. Να μην πω η αποκλειστική, η κύρια ευθύνη είναι στο δασαρχείο, υπάρχει ανικανότητα και εγώ προσωπικά ζήτησα από τον υπάρχει ανικανότητα από πού, κύριε Τσικαλάκη, από το δασαρχείο? Από το δασαρχείο της Καστοριάς. Υπάρχει ανικανότητα και ευθύνη. Επομένως, δεν κάποιοι είναι ευθεία αναλάβουν. Αυτό που λέτε είναι για πρώτη φορά λέγεται, είναι ευθεία επίρρηψη ευθυνών στο δασαρχείο από τον βουλευτή του νομού, ότι ουσιαστικά το δασαρχείο δεν μπορεί, είναι ανίκανο διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Ναι, παρά το γεγονός ότι
ο νόμος για τους συνεταιρισμούς ήταν καινούριος, ο εξυγχρονισμένος νόμος που ψηφίσαμε τον Νοέμβριο το Δεκέμβριο, που έπρεπε με μια καινούργια διαδικασία να γράψουν μέλη των συνεταιρισμών. Υπάρχει μια δικαιολογία στο να μην οι συνεταιρισμοί ήταν τελείως έτοιμοι όλοι στην ώρα τους. Αυτό δεν θα γίνει του χρόνου, θα έρθουν τα χρήματα νωρίτερα και από τον Απρίλιο θα κόβονται ξύλα για τις ατομικές ανάγκες, έτσι να γίνεται το λογικό Ιούνιο, το πολύ Ιούλιο, να μοιράζονται όλα τα ξύλα και να μην ασχολούμαστε όλο όπως τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ξέρω, κάποιοι μαζοχίζονται με το να ταλαιπωρούν τους κατοίκους, τους προέδρους των κοινοτήτων, τους συνεταιρισμούς και όλους τους εμπλεκόμενους. Η ανεπάρκεια και η ανικανότητα του δασαρχείου έχει μεταφερθεί στην πολιτική ηγεσία και σαν βουλευτής του νομού ζήτησα να αναζητηθούν και να καταμεριστούν ευθύνες εκεί που υπάρχουν για την ταλαιπωρία που υφίστανται οι πολίτες. Άρα λοιπόν, τι ακριβώς είναι αυτό που ζητάτε, πώς θα γίνει αυτό που λέτε? Αυτό θα φανεί τις επόμενες μέρες, πιστεύω να φανεί από πλευράς πολιτικής ηγεσίας. Εγώ έκανα και σε αυτό το θέμα αυτό που έπρεπε, περιέγραψα την κατάσταση και ζήτησα να αποδοθούν οι ευθύνες οι υπαρκτές που υπάρχουν και δεν υπάρχει κανείς που να τις αμφισβητεί. Δεν μπορώ σε καμιά περίπτωση να πω ότι δεν πρέπει να εφαρμόζονται οι νόμοι στο πώς πρέπει να λειτουργούν οι συνεταιρισμοί, ποιους πολίτες να απασχολούν, ποια διαδικασία. Δεν είναι και ό,τι πιο συνηθισμένο ο βουλευτής του νομού να κατηγορεί την υπηρεσία, το δασαρχείο, για ανικανότητα και ανεπάρκεια? Μα αυτά που είμαι υποχρεωμένος να ερμηνεύσω, το αίσθημα που υπάρχει στους πολίτες. Αυτό το αίσθημα υπάρχει στους πολίτες. Είναι η πρώτη φορά που λέγεται αυτό, ναι. Ας αφήσουμε τους συνεταιρισμούς, οι οποίοι είναι επαγγελματικές οργανώσεις, από αυτό ζουν, βγάζουν το ψωμί τους, δηλαδή εμπορεύονται τα ξύλα, αλλά μέσα από τους νόμους του κράτους προκύπτει και η υποχρέωσή τους να κόβουν και ξύλα για τις ατομικές ανάγκες των δικαιούχων πολιτών στα χωριά που δικαιούνται. Άρα λοιπόν πάνω στα κυρίως υπερασπίζομαι τον απλό πολίτη, τον γεράκο, τη γριούλα που είναι μόνη της ή είναι ζευγάρι μαζί και άλλων ηλικιών που έχουν οικονομικά προβλήματα, ζουν σε κάποιες ορεινές περιοχές και δεν έχουν ξύλα να ζεσταθούν. Και είναι ντροπή κάποιοι να μην εξαντλούμε τα περιθώρια, να τους δίνουμε αυτό που έδωσε η πολιτεία. Η πολιτεία έκανε το χρέος της. Από τον Ιούλιο υπήρχαν τα χρήματα που ήταν και 300.000 ευρώ, 50% πάνω από τις προηγούμενες χρονιές και έγκαιρα. Επομένως υπάρχουν ευθύνες. Και προσωπικά ξέρετε σε όλη μου τη διαδρομή, όπως αναλαμβάνω τις προσωπικές ευθύνες, έτσι και θέλω και εκεί που αντιστοιχούν να αποδίδονται οι ευθύνες για να μην επαναλαμβάνονται αυτά τα ολέθρια σφάλματα τις επόμενες χρονιές. Μάλιστα. Τώρα, έχουμε και κάποια ερωτήματα του κόσμου, θα τα αφήσουμε στο τέλος. Πάω λίγο και σε κάτι που διάβαζα προχθές. Είχατε εξαγγείλει μεταξύ άλλων, κύριε Τζικαλάγια, κάποια στιγμή τα υδροπλάνα, το θυμάστε? Ναι, φυσικά, πέρυσι τέτοιο καιρό. Υδροπλάνα λοιπόν, βλέπω ότι έκλεισαν ήδη γερά πέτρα. Ναι. Τι έγινε εδώ, πού είμαστε εμείς? Κοιτάξτε, ξέρετε πολύ καλά ότι το θέμα του τουρισμού θεωρώ ότι είναι πολύ βασικό για την περιοχή μας και θεωρώ ότι έχουμε μεγάλο υστέρημα στο ότι δεν μας ξέρει η υπόλοιπη Ελλάδα, γι' αυτό και δεν έχουμε την επισκεψιμότητα που θα πρέπει να έχουμε. Εννοείται σε εποχές εκτός περιοριστικών μέτρων. Στα πλαίσια αυτά έκανα και την συζήτηση στη Βουλή για την λίμνη. Στα πλαίσια αυτά εξασφαλίστηκε συνεργασία του Τμήματος Περιβάλλοντος. Πριν από λίγο μίλησα με τον κύριο Σαββόπουλο, με το Δημόκριτο, για να εξετάζονται τα νερά της λίμνης, για το πώς είναι η κατάστασή τους. Έτσι και επειδή θεωρούσα και έβλεπα, μιλώντας με άλλους βουλευτές από άλλες περιοχές, από πέρσι το φθινόπωρο έβλεπα ότι ετοιμάζεται το νομικό πλαίσιο και αυτή τη στιγμή είναι νόμος του κράτους ένα νομικό πλαίσιο που ανοίγει εύκολα τη διαδικασία της αδειοδότησης για να γίνουν υδατοδρόμια σε πολλές περιοχές, είτε σε νησιά όπως Κέρκυρα, Παξί και κάποια νησιά που δεν έχουν αδειοδρόμια, είτε και στην υπηρετική Ελλάδα, είτε που είναι παραθαλάσσιες περιοχές, ας πούμε στη Μεσσηνία θα γίνουν 4 υδατοδρόμια, στην Ηλία θα γίνουν 2, στη λίμνη των Ιωαννίνων. Πολύ ωραία. Η Καστοριά θεώρησα, που είναι, κύριε Τζικαλάγια? Θεώρησα πολύ λογικό να αναζητήσω λύση για τη λίμνη της Καστοριάς. Έψαξα όχι τόσο εύκολα, έχει κόπο αυτό για να βρεις ποια είναι η εταιρεία και ποιοι είναι οι υπεύθυνοι. Συναντήθηκα με τον υπεύθυνο επικεφαλής, τον κύριο
Χριστοδούλου, Χριστονίκος, τώρα αυτή τη στιγμή δεν μου διαφεύγει το όνομά του, ο πρόεδρος της εταιρείας, μου εξήγησε πώς λειτουργούν και τέτοιο καιρό πέρσι επισκέφτηκα τον κύριο Δήμαρχο της Καστοριάς, τον ενημέρωσα για αυτά που έχω πληροφορηθεί, του έδωσα όλα τα στοιχεία της εταιρείας. Στο μεσοδιάστημα 7 μιλήσαμε 2-3 φορές με τον Δήμαρχο για το θέμα του υδατοδρομείου υδροπλάνων, ότι η Καστοριά έχει όλες εκείνες τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις για να γίνει. Είδα ότι αυτό που λέτε το δημοσίευμα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων που αναπαράχθηκε σε πολλά μέσα ενημέρωσης και σε δικά μας την περιοχή, ότι ξεκινάει η διαδικασία αδειοδότησης για την Ιερά Πέτρα, που από ό,τι γνωρίζω η Ιερά Πέτρα ξεκίνησε αργότερα από εμάς τη διαδικασία, και εκφράζω μέσω εσάς τον προβληματισμό γιατί να καθυστερήσει η Καστοριά. Τώρα για το πότε θα το ξεκινήσει. Ποιος φταίει που καθυστερεί η Καστοριά, αυτό δεν καταλαβαίνουμε. Ορίστε. Ποιος ευθύνεται που καθυστερεί η Καστοριά. Αυτό είναι αρμοδιότητα του Δήμου της Καστοριάς. Απευθυνθείτε στον κύριο Δήμαρχο να του θέσετε το ερώτημα. Η διαδικασία είναι γνωστή, προχωράει σε όλη την Ελλάδα. Εμείς και σε αυτό πάμε να μείνουμε πίσω. Ελπίζω έστω και αυτή την ώρα ο Δήμος να κάνει αυτά που πρέπει για να μπει και η Καστοριά στο πλάνο του υδροπλάνου. Μάλιστα. Άρα μας δίνεται έναν δεύτερο τίτλο εδώ. Δήμαρχε, κάνει αυτά που πρέπει να μην μείνουμε τελευταίοι. Φυσικά. Όλη η Ελλάδα θα γεμίσει υδατοδρόμια. Γιατί να μην έχουμε κι εμείς. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, υπάρχει κάποιος λόγος να μην έχει Καστοριά υδατοδρόμιο. Υπάρχουν οι επιφυλάξεις της περιοχής Natura, το τι θα γίνει στη λίμνη. Όποιος μιλάει για επιφυλάξεις είναι ανοησία, είναι οπισθοδρομική έκφραση να μιλάμε για επιφυλάξεις. Στην Καστοριά ξέρουμε να αγαπάμε το περιβάλλον και είναι φως φανάρι αυτό, το βλέπουμε. Είμαστε η μόνη περιοχή που μπαίνοντας στην πόλη βλέπουμε αυτόν τον πλούσιο υδροβιότοπο με όλα τα πτηνά, χήνες, πάπιες, κύκνους και όλα τα μεταναστευτικά, τα αποδηματικά που έρχονται. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε κάποιο σημείο της λίμνης να χωροθετηθεί το υδατοδρόμιο, και όταν θα ξεκινήσουν και θα γίνεται πλέον η επικοινωνία μεταξύ διαφόρων περιοχών στην Ελλάδα και με υδροπλάνα, κάτι που μπορεί να μας φέρει πολύ κόσμο και κυρίως από μεσαίας και πάνω εισοδηματικής τάξης, γιατί να είμαστε εμείς έξω. Εγώ σαν βουλευτής έκανα το χρέος μου, έφερα την εταιρεία κοντά στο Δήμο της Καστοριάς, από εκεί και πέρα είναι ευθύνη του Δήμου να το διεκπαιρεώσει. Μάλιστα. Πάμε τώρα λίγο και σε ερωτήματα των ακροατών μας που είναι και πολλά. Αν μπορείτε σε αυτά να απαντήσετε. Λοιπόν, μας λένε εδώ σχετικά με την Μεστρεπταία. 5-6 επιχειρήσεις πήραν τη μερίδα του Λέοντος, λένε εδώ κύριε Τζικαλάγια. Όπως επίσης βλέπω εδώ ότι υπάρχουν και ερωτήματα ότι πολλές γουνοπιτικές επιχειρήσεις που έλαβαν την Επιστρεπταία χρωστάνε από παλιότερα χρόνια τα δάνειά τους. Θα κρατηθεί αυτό ρωτάνε, αν θα κρατηθεί αυτή η Επιστρεπταία από το ίδιο το κράτος κατευθείαν ή αν θα δοθεί και θα την χρωστάνε και αυτήν. Γιατί πολλές από τις γουνοπιτικές επιχειρήσεις ακόμα δεν έχουν επιστρέψει σχεδόν τίποτα από αυτά που χρωστάνε. Αυτά τα ερωτήματα είναι εύλογα. Εύλογα, μπράβο, σωστό. Ξέρω τι εννοείται. Σαφώς και υπάρχει μια σειρά επιχειρήσεων που έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς. Πολλά εκατομμύρια, με για πολλά εκατομμύρια. Είτε με τράπεζες, κυρίως είναι με τράπεζες, είτε με ΔΟΗ, είτε με ασφαλιστικά ταμεία. Ήταν όμως τέτοιο το νομικό καθεστώς που κάποιες από αυτές τις, που τα φυσικά πρόσωπα που ήταν σε αυτές τις επιχειρήσεις έβρισκαν νόμιμους ή νομότυπους τρόπους και είτε είχαν μεταβιβάσει τα περιουσιακά τους στοιχεία σε άλλα μέλη της οικογένειάς τους, παρά το ότι επίσημα μπορεί να είχαν και θέματα ρευστότητας. Και τώρα παίρνουν και επιστρεπτέα. Μπορεί να είχαν μπλοκαρισμένα, αλλά μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται, που με κάποια αφημή λειτουργούν, από τη στιγμή που έκαναν τζίρους, δηλαδή έκαναν πωλήσεις, άρα εξαγωγές πέρυσι το 19, δεν μπορούσε το Υπουργείο στο συγκεκριμένο θέμα να μην τους εντάξει εκεί. Το ξέρω τι εννοείται, σαφώς και στην κοινωνία ξέρουμε πολύ καλά, να το πω έτσι ένα-δυο λόγια να πω, ότι επιχειρήσεις οι οποίες είναι νοικοκυρεμένες, μικρές και μικρομεσαίες, ξέρω επιχειρήσεις που ενώ μπορούσε να πάρει 300.000 ευρώ την Επιστρεπταία 3, πήρε 100, γιατί η Επιστρεπταία 3 ήταν άτοκο ένα χρόνο και τα υπόλοιπα τα επέστρεφε. Δηλαδή ο νοικοκύρης ήξερε ότι αυτά τα 100 που πήρε τα χρειάζεται τώρα για να έχει ρευστότητα και έχει σκοπό να τα επιστρέψει. Κάποιοι
Δεν θα επιστρέψουν ούτε την επιστρεπταία. Επειδή χωρίς απίστευτα για αυτούς βρέθηκαν στους λογαριασμούς τους χρήματα αυτά που λέτε 100 τόσες ή 200 τόσες ή 300 χιλιάδες, από εκεί πέρα υπάρχουν οι νόμοι του κράτους. Από να τις πάρετε πίσω. Ορίστε. Από τα οποία χρήματα πιστεύετε να τα πάρετε πίσω. Όπως ξέρετε, η ΑΔΕ είναι ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, έχει τους δικούς της μηχανισμούς. Η κυβέρνηση, η Βουλή κάνει τους κώδικες, το νομοθετικό πλαίσιο εκείνο, γιατί σίγουρα αυτοί που πήραν χρήματα νόμιμα δικαιούνταν να τα πάρουν. Τώρα, με όλα αυτά τα παλιά δάνεια, τα ρυθμισμένα, τα επαναρρυθμισμένα, είναι τόσο πολυδέδαλο το θέμα που δεν μπορεί κανείς εύκολα να βρει άκρη, αλλά η κυβέρνηση, αυτό είναι το κύριο, είναι δίπλα σε όποιον έχει μια δραστηριότητα επαγγελματική να τον στηρίξει, να τον βοηθήσει. Από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχουν κάποιες στρεβλώσεις που να ερεθίζουν την κοινή γνώμη πάνω σε αυτά που βλέπουν, γιατί είμαστε και μικρή περιοχή και γνωριζόμαστε, αλλά όλα έγιναν τουλάχιστον νόμιμα και νομότυπα. Μάλιστα. Τώρα το ηθικό εντός εισαγωγικό είναι άλλο θέμα και πολλές φορές το υπουργείο νόμιμο και το ηθικό λειτουργεί με το γράμμα του νόμου. Μάλιστα. Και όχι με το πνεύμα ή με το ηθικό, αν είναι σωστό ο τάδε που έχει να πληρώσει δόση δανείο χρόνια ή δεν πληρώνει τα ασφαλιστικά ταμεία χρόνια ή τη ΔΟΗ και δεν μπορούν να τον βρούνε γιατί είχε πάει τα περιουσιακά του στοιχεία στο εξωτερικό ή σε άλλα πρόσωπα που δεν μπορεί να τα αγγίξει κανείς. Αυτά πλέον δεν μπορώ εγώ να τα αγγίξω. Σας περιγράφω το περίγραμμα. Ωραία. Και νομίζω πολύ περιγραφικά και νομίζω απαντάει σε πολλούς από αυτούς. Πάμε. Αλλά να είναι σίγουρα η κυβέρνηση έλαβε γίνοντα μέτρα να βοηθήσει και αυτόν που ήταν μόνος του στο μαγαζάκι του ή με τη σύζυγό του ή με ένα παιδί του, τις ατομικές. Και να πω ότι σαφώς και προσπάθησαν πολύ για να έχουμε αυτό το θετικό αποτέλεσμα. Γενικά η κυβέρνηση βοήθησε την επιχειρηματικότητα σε όλη την Ελλάδα. Αλλά όσον αφορά την Καστοριά, να υπενθυμίσω στις 9 Σεπτεμβρίου που βρέθηκα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και βρήκα εκεί τον υπεύθυνο, τον κλειδοκράτορα του Γενικού Λογιστηρίου, τον αρμόδιο αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Σκυλακάκη, που μόλις πριν λίγο καιρό είχε τοποθετηθεί, και με την τελική συζήτηση που κάναμε μπήκαν όλοι οι κάρτες γνωπίας και άρχισαν να παίρνουν χρήματα από τις επιστρεπτές προκαταβολές οι γνωποίοι. Να το λέμε για την ιστορία. Λοιπόν, πάνω σε αυτό το κομμάτι υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Επειδή έχουν έρθει, εγώ θα στα διαβάσω όλα. Όπου μπορούμε να απαντήσουμε, απαντάμε. Λοιπόν, υπάρχουν και επιχειρήσεις γονοπηδικές που δουλεύουν με εργολαβία και έχουν να δουλέψουν από τον Μάρτιο, μας λένε εδώ. Γιατί τα μεγάλα μαγαζιά σταμάτησαν σαν πληττόμενα να δίνουν δουλειά. Αυτά πήραν επιστρεπτές. Εμάς μας ξέχασαν γιατί δεν είχαμε έξοδα. Όπως επίσης, εδώ καθαριστές της Γούνας μας τηλεφώνουν και μας λένε ότι τους πέταξαν έξω γιατί δεν είχαν κόψει καθαριστικό τους προηγούμενους 6 μήνες. Δεν πήραν τίποτα. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτό το σύστημα έχει και τις αδικίες του και αυτοί οι άνθρωποι θα πάρουν φράγκο. Κοιτάξτε, φυσικά και γι' αυτό και συνεχώς, άμα δείτε, είναι ολόκληρες σελίδες οι κωδικοί αυτών που εντάσσονται. Είναι απλά τα πράγματα, όλοι πρέπει να έχουν την έκφρασή τους, όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι επιχειρηματίες εκπροσωπούνται είτε από τους συνδέσμους γνωπιών, είτε ξέρω εγώ, από των γονεργατών, το επιμελητήριο, και αυτοί οι φορείς έχουν τα κανάλια τα δικά τους για να φτάσουν τα αιτήματά τους κάτω. Κανείς δεν απαγορεύει κανέναν. Βλέπουμε πολλές φορές επιστολές προς τον τάδε υπουργό και κοινοποιούν στους βουλευτές ή αυτό. Και προσωπικά, εγώ προσπαθώ και το πολιτικό μου γραφείο, συνεργάτης μου, να μαζεύουμε όλα τα στοιχεία και με όλες μας τις δυνάμεις προσπαθούμε να τις όποιες τυχόν αυλεψίες ή αδικίες να τις αποκαθιστούμε. Δεν υπάρχει σαφώς και θέλουμε να εγώ σαν βουλευτής του νομού αισθάνομαι την ανάγκη να εφαρμόζεται στο νομό Καστοριάς η πολιτική της κυβέρνησης, που πολιτική της κεντρική είναι να ανακουφιστούν αν είναι δυνατόν οι πάντες. Να μην υπάρχει κάποιος που να νιώσει ότι η πολιτεία δεν είναι δίπλα του. Τώρα, Σωματείο Γονεργατών μας τηλεφώνει και σας κάνει ένα ερώτημα για τους μακροχρόνια ανέργους που παίρνουν το επίδομα. Οι υπόλοιποι μας ρωτάνε εδώ, μακροχρόνια άνεργοι τι είναι ή τι θα γίνουν, κλέφτες? Ξέρετε ότι αυτό είναι λογικό και το έθεσα στο φίλο μου τον Γιάννη τον Βρούτσι, που έχω πολύ καλή και προσωπική σχέση μαζί του πέρα από την πολιτική. Του είπα τι γίνεται Υπουργέ για... εντάξει, μετά τις 1 Μαρτίου είναι αυτοί που σημαίνει ότι δούλευαν πριν από 1,5 χρόνο, μείναν άνεργοι, πήραν επίδομα ανεργίας και επειδή
είναι μετά τις 1 Μαρτίου να πάρω τη βοήθεια, να θεωρούνται αυτοί ότι είναι μακροχρόνια. Αυτοί που είναι 2, 3, 4 χρόνια, για αυτούς, δυστυχώς το σύστημα πώς να τους θεωρήσει. Τους θεωρεί είτε ότι δεν θέλουν να αναζητήσουν κάποια δουλειά, είτε αν έχουν κάποια δουλειά δεν φαίνεται το εισόδημά τους. Και εν πάση περιπτώσει, αν δεν είναι έτσι και είναι κάποιοι όπως είναι τέτοιοι πολλοί φυσικά και στην Καστοριά που αναζητούν δουλειά και δεν βρίσκουν, υπάρχει η μόνη λύση είναι μετά το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Πλατφόρμα μας λένε εδώ 700 ευρώ. Πρέπει να έχουν τιμολόγια. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς την ερώτηση που αναφέρεται. Ίσως το. Για τα καυσόξυλα. Πλατφόρμα 700 ευρώ πρέπει να έχουν τιμολόγια για να πάρουν. Για κάποιο τρόπο αυτοί που θα πάρουν, πέρα από αυτά που παίρνουν για τις ατομικές ανάγκες που που το κόστος στη μέση, για να πάρει το επίδομα εννοείται θα πρέπει να αγοράσει ξύλα με τιμολόγια με απόδειξη, να φαίνεται. Έχουν δηλαδή, χειρόγραφη απόδειξη λέει για τα καυσόξυλα. Έχουν χειρόγραφη απόδειξη για τα καυσόξυλα. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται? Εντάξτε, και με το επίδομα πετρελαίου τόσα χρόνια, όλες οι επιχειρήσεις. Με τιμολόγιο. Δεν γίνεται με χειρόγραφο, παιδιά. Με χειρόγραφο δεν γίνεται. Αυτός που πουλάει κάτι, είτε πετρέλαιο ή ξύλα, πρέπει να φορολογηθεί. Να φαίνεται, δεν γίνεται με χειρόγραφο. Για δεν τα ξύλα, άλλες ερωτήσεις. Αποκτά μια επισημότητα. Ναι, για τα ξύλα και άλλες ερωτήσεις. Να μην δίνονται, λέει ο φίλος ο Κυριάκος, να μην δίνονται ξύλα σε εμπόρους, αν δεν δοθούν σε ατομικές ανάγκες. Βεβαίως. Συμφωνείτε. Υπάρχει πάντοτε, πρέπει να υπάρχει ένας τέτοιος τρόπος διεκπεραίωσης και ο συνεταιρισμός που έχει 20 άτομα. Αυτή τη δουλειά που κάνουν είναι η βιοποριστική τους δουλειά. Δουλεύουν για να ζήσουν. Και πώς ζουν, εμπορευόμενοι τα ξύλα. Αλλά η πολιτεία φρόντισε εδώ και πολλά χρόνια να τους υποχρεώνει να κόβουν και ξύλα που από εκείνα τα ξύλα που κόβουν για ατομικές ανάγκες, οριακά βγάζουν τα έξοδά τους. Είναι για να εξυπηρετηθούν οι πολίτες. Γι' αυτό και πρότεινα στο δασαρχείο, προκειμένου να μην από λάθη που έγιναν και είναι έτοιμα λιγότερα ξύλα από όσα θα έπρεπε, να δοθούν κατά προτεραιότητα από τα ξύλα που κόπηκαν για να εμπορευθούν, να δοθούν από αυτά για τις ατομικές ανάγκες, δηλαδή να βρεθούν τέτοιες λύσεις. Αλλά όπως σας είπα, αυτό που σας είπα από την αρχή, είναι τελική πεποίθησή μου ότι το δασαρχείο της Καστοριάς εν τέλει δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Και παρά την καλή πρόθεση που είχα στην αντιμετώπιση και στους χαρακτηρισμούς και την ευγένεια που έδειξα από τότε που συγκάλεσα τη σύσκεψη θυμάστε, στην αντιπεριφέρεια, δεν έγινε ξανά ποτέ αυτό. Πάντοτε υπήρχαν προβλήματα με τη διανομή των ξύλων. Ποτέ κανείς βουλευτής τα προηγούμενα χρόνια δεν έκανε αυτή τη διαδικασία του να κληθούν όλοι οι αρμόδιοι και να πει ο καθένας απόψεις του με τελικό σκοπό να εξυπηρετηθούν νωρίτερα οι πολίτες. Και παρά την καλή διάθεσή μου, την ευγένεια, την καλή προαίρεση, είδα δυστυχώς αν κάποιοι να ευχαριστούνται, να ικανοποιούνται, να ταλαιπωρώντας αδύναμους πολίτες. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει δεκτό όταν ακούγονται οι φωνές μέσα από τους προέδρους των κοινοτήτων που διαμαρτύρονται. Οι ευθύνες έχουν πλέον ξεκαθαρίζουν τα ονοματεπώνυμα αυτό που είναι υπεύθυνοι για αυτήν την ταλαιπωρία. Ναι, αλλά λέει και ένα μήνυμα εδώ ο φίλος μας ο Λάζαρος για την καθυστέρηση καυσοξύλου. Λέτε ότι φταίει το δασαρχείο. Για τα αεροπλάνα, ότι φταίει ο Δήμαρχος. Για το σχέδιο της άδικης τηλεδομετάβασης δεν φταίει κανένας. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για όλα αυτά από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως το αισθάνομαι εγώ, επειδή το βλέπω, το αισθάνονται οι πολίτες. Και να μην πω το τι δείχνουν οι καταγραφές μέσω των δημοσκοπήσεων, μέσα στην πολύ δύσκολη κατάσταση που βρέθηκε από το Φεβρουάριο και μετά, θεωρώ ότι κάνει πολύ καλά τη δουλειά της. Μόνοι εμείς, διαστόματος Πρωθυπουργού, παραδεχόμαστε και κάποια λάθη και κάποιες αστοχίες, αλλά βλέπουμε ότι οι συμπολίτες που δεν ψήφισαν Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογές, πάρα πολλοί από αυτούς λένε. Ευτυχώς που είστε εσείς κυβέρνηση και δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Φανταστείτε τι θα γινόταν τώρα. Αυτό το ακούμε από πάρα πολλούς. Πάντως αυτό το θέμα, γιατί έχει μια αξία, βλέπω και άλλα μηνύματα πάνω σε αυτό. Αν τι γίνεται για να κάποιο. Η εκπομπή σας έγινε δημοφιλέστατη. Νομίζω ότι. Και περάσαμε την 12η μεσημβρινή. Και συνεχίζουμε ακάθεκτη. Πολλά μηνύματα όμως για το επίδομα και για το ρεύμα. Λένε εδώ. Όσοι και είναι ρεύμα, γιατί δεν παίρνουν επίδομα θέρμανσης? Όσοι είναι αδύναμοι, καταρχάς. Όλοι έχουν επενδύσει στα κλιματιστικά, παραδείγματος χάρη. Ή στα ηλεκτρικά καλωριφέρ. Βοήθεια παίρνουν για το ρεύμα όσοι δικαιούνται κοινωνικό τιμολόγιο. Όσοι έχουν τις προϋποθέσεις να αποδείξουν ότι
παίνονται ότι είναι χαμηλή τη εισοδηματική κατάσταση, αυτοί βεβαίως και έχουν το λεγόμενο κοινωνικό τιμολόγιο. Όπως και πάρα πολλοί που έχουν θέματα υγείας και χρησιμοποιούν μηχανήματα υποστήριξης αναπνοής, τους γνωστούς συμπυκνωτές, που αυτά καταναλώνουν ενέργεια, αυτοί εμπίπτουν εύκολα στο κοινωνικό τιμολόγιο. Αυτή είναι η απάντηση δικιά μου, της κυβέρνησης, ότι για το ρεύμα υπάρχει το κοινωνικό τιμολόγιο. Λοιπόν, ζημιές στις καλλιέργειες από κακοκαιρία, πότε θα αποζημιωθούν, λέει άλλο μήνυμα. Ξέρετε πολύ καλά ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πλήρωσε και την Άνοιξη ψέα καθυστερούμενα προηγούμενων ετών και τώρα είμαστε στο 19 και στο 20. Δηλαδή πάει με πολύ καλούς αριθμούς. Καθυστερήσεις που υπήρχαν από την προηγούμενη κυβέρνηση πληρώθηκαν και το ξέρουν οι αγρότες βλέποντας τους λογαριασμούς τους τα χρήματα που μπήκαν από προηγούμενα οφειλόμενα. Και τώρα παρακολουθώ πολλά θέματα που υπάρχουν και κάποια που μπορεί να μην τα ξέραμε και τα γνωρίζουμε, όπως παραδείγματος χάρη τέθηκε από τη ΓΕΟΚ ένα ζήτημα εκεί με τις ντομάτες. Δεν είναι μόνο τα φασόλια και τα μήλα, έχουμε και το ζήτημα και οι καλλιεργητές της ντομάτας ζητούν βοήθεια και θα το δούμε, και αυτό είναι στις προτεραιότητες των επόμενων ημερών. Αλλά πάνω σε αυτό ξέρουν πολύ καλά η φασολοπαραγωγή και η μηλοπαραγωγή ότι η κυβέρνηση έκανε το νόμο για την πάταξη της παράνομης ελληνοποίησης, και να γνωρίζουν πολύ καλά όσοι κάνουν ζαβολιές στο να ανακατεύουν ξένα με ελληνικά, είτε ελληνικά διαφορετικών ποιοτήτων, ο πέλεγης του νόμου και το πέρασμα από το ταμείο θα είναι πάρα πολύ αυστηρό για αυτούς που με τις πράξεις τους ελαττώνουν το υγιές εισόδημα που έχουν αυτοί που κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Και κάτι τελευταίο για κάτι που συζητήθηκε επίσης έντονα τις τελευταίες μέρες με την απόφαση που πήρε η Δημοτική Αρχή για το να στείλει ή να αποφασίσει να αξιοποιήσει το κτίριο του πρώην γυμνασίου της πρώην αρχιτεκτονικής. Ο κύριος Λιάντσης στην εκπομπή μας είπε ότι με την απόφαση αυτή ουσιαστικά είναι σαν να παραδεινόμαστε πια από το γεγονός ότι θα έρθει σε αυτό το χώρο που έχουν δαπανηθεί 2 εκατομμύρια στο παρελθόν για να γίνει πανεπιστημιακή σχολή, να υποδεχθεί πανεπιστημιακή σχολή την αρχιτεκτονική, είναι σαν να παραδεχόμαστε ότι δεν θα έρθει πια. Πιστεύετε το ίδιο? Δεν θέλω να πάρω θέση για τις συγχωνεύσεις και την ανακατανομή των σχολείων, των σχολικών μονάδων και που να πάνε. Είναι ένα θέμα που δεν άπτεται της δικιάς μου αρμοδιότητας. Με τον κύριο Λιάντση συμφωνείτε? Γενικά με τον κύριο Λιάντση συμφωνώ ότι σαφώς και πρέπει ακόμη να μην εγκαταλείψουμε τη σημαία του αγώνα να έρθει η αρχιτεκτονική σχολή στην Καστοριά. Παρά το ότι έχουμε χάσει έδαφος, για άλλη σχολή να μην μιλάμε, και να πω πάνω σε αυτό ότι είναι τουλάχιστον... Τι να πω τώρα, μην πω καμιά βαριά. Για τα διετή δεν θα μιλάμε έτσι κι αλλιώς, γιατί καταργήθηκαν και επισήμως. Το να μιλάμε για κατάργηση, δεν μιλάμε για κατάργηση όταν δεν είχαμε. Όχι, για τα διετή καταργήθηκαν. Τα διετή καταργήθηκαν. Μα δεν ιδρύθηκαν ποτέ. Δηλαδή, Πώς δεν ιδρύθηκαν. Για να καταργηθούν πρέπει να έχουν ιδρυθεί πρώτα. Εμείς ενισχύουμε, ήδη φέρνουμε νομοσχέδιο για την επαγγελματική εκπαίδευση. Ήδη με ενέργειές μου στην αρχή της χρονιάς ήρθε το Ισπερινό Λύκειο στην Καστοριά. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα έχουμε πειραματικό δημοτικό σχολείο στην Καστοριά από την νέα χρονιά, ίσως και πειραματικό νηπιαγωγείο. Τα μεταλλικιακά, όπως τα έβλεπαν οι πρώην κυβερνώντες, δεν μας καλύπτουν, δεν υπήρχαν, δεν μπορούμε να συζητάμε για τη μη ίδρυση. Είναι ίσα-ίσα θα βοηθήσουμε περισσότερο την επαγγελματική εκπαίδευση και τα ΙΕΚ, εκεί έρχεται όπου να το συζητήσαμε με την Υπουργό Παιδείας, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, αλλά πάνω σε αυτό που με ρωτήσατε να σας πω ότι... Όχι, αυτά είναι ερωτήματα των ακροατών μας. Δεν το έχω βγάλει από το μυαλό μου ότι ούτε ξέρετε πολύ καλά πόσο μιλούσα για την αρχιτεκτονική και ότι έπρεπε να είναι η αρχιτεκτονική, και είναι κρίμα να μην, δεν είναι τώρα ξανά να επαναλάβουμε τι έγινε και τι δεν έγινε. Η αρχιτεκτονική σχολή έπρεπε να λειτουργούσε στην Καστοριά και ήταν η μόνη σχολή που δεν θα μπορούσαν να μας την πάρουν με τίποτα λόγω του αντικειμένου. Και όμως μας την πήραν. Ένα που θέλω να πω είναι ότι που υπήρχαν σε μένα και φαντάζομαι και σε εσάς πολλά ερωτήματα για την κρεστολοπηγή και το κλείσιμο του ταμείου εκεί. Ναι, από την προηγούμενη εβδομάδα κιόλας. Η κυβέρνηση αποφάσισε με κάθε βορεινή χώρα
να υπάρχει ένα μόνο τελωνείο. Δηλαδή, Αλβανία, Κακαβιά, Κρυσταλλοπηγή, μένει Κακαβιά. Βόρεια Μακεδονία, Νίκη, Εύζωνη. Και η Κρυσταλλοπηγή τι θα είναι? Η Κρυσταλλοπηγή είναι κλειστή. Αλλά ζήτησα επίμονα από την κυβέρνηση το λογικό που ζητάνε πολλοί αγρότες, επιχειρηματίες που απασχολούν αλλοδαπούς εργάτες από την Αλβανία, γιατί δεν μπορούν και να φύγουν από εκεί. Εξετάζεται τις επόμενες μέρες κάποια λύση πάνω σε αυτό, δηλαδή στο αυτονόητο, γιατί να απαγορεύει τον άλλο να φύγει. Εντάξει, να μην τον επιτρέπεις να έρχεται, να μην λειτουργεί το τελωνείο σαν το τελωνείο. Αλλά υπάρχουν κάποιες δεκάδες, πιστεύω μπορεί και εκατοντάδες Αλβανοί εργάτες που είναι αυτή τη στιγμή στο νομό Καστοριάς, οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι. Ή για να φύγουν πρέπει να πάνε από την Κακαβιά. Και αυτό δημιουργεί προβληματισμούς στους εργοδότες τους. Μάλιστα. Και μια ακόμη ερώτηση από τους αγρότες μας για το κονδύλιο De Minimis. Το παίρνουν όλοι μας, λένε εδώ, εκτός από την Καστοριά. Έχετε κάτι σε αυτό, γνωρίζετε κάτι? Το De Minimis είναι ένα κονδύλιο, είναι ένα ταμείο που χρησιμοποιείται από τον προϋπολογισμό που έχει για όλες τις έκτακτες ανάγκες, που μπορεί να είναι σεισμοί, πλημμύρες, γεωργικές καταστροφές. Δεν υπάρχει διαδικασία μέσω του ΕΛΓΑ με τα ΨΕΑ από αυτούς τους τρόπους. Επομένως, για κάποιες έκτακτες ανάγκες, όπως τώρα για την ντομάτα, θα ζητήσω να ενταχθεί στο De Minimis. Είναι δηλαδή εκτάκτων αναγκών και δεν μπορείς όλα να τα βάζεις στο De Minimis. Και γιατί τα παίρνουν όλα εκτός από την Καστοριά? Δεν ξέρω να μην είναι παραπονεμένοι. Γενικά και οι αγρότες Καστοριάς, αυτοί που κάνουν καλά τη δουλειά τους, νιώθουν διαχρονικά την παρουσία της πολιτείας δίπλα τους. Και είναι ένας τομέας που... Αυτό που μας λένε είναι αλήθεια, δηλαδή ότι το παίρνουν όλοι εκτός από την Καστοριά? Όχι, δεν ισχύει αυτό. Τι το παίρνουν όλοι? Δεν υπάρχει αυτό. Εντάξει. Αυτό είναι στα πλαίσια της λογικής, δώσουμε και κάτι παραπάνω. Εντάξει, λογικό είναι αυτό, όλα τα εξετάζουμε, υπάρχει μια διαδικασία. Σαφώς και ενισχύσαμε σε προσωπικό τον ΕΛΓΑ της Δυτικής Μακεδονίας για τις καταγραφές. Πάντοτε με τους εκπροσώπους των αγροτών προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για να γίνεται γρήγορα η καταγραφή και να αποδίδονται τα χρήματα για τις ζημιές που είναι νόμιμες να αποζημιωθούν. Κύριε Τζιγκαλάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.